Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Βλέπουμε τον Τζάμπολ μπροστά μας για τον αγώνα μεταξύ της ομάδας των Ανατόλια Τζαζ με τις μπλε εμφανίσεις στην απέναντι ομάδα των Πολύχνη 5 Goat στις Λευκές. Έχουμε εντροδίδει το παιχνίδι και των δύο ομάδων σε κόντρα μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα κινούμε με αυτό. Η ομάδα των Ανατόλια Τζαζ έχει το 2-2 τώρα, με νίκη επί των Μαμούτ με 88-77, όπως και νίκη επί των Πουέμπλα με 78-95. Βλέπουμε ότι πηγαίνει γενικά ψηλά στα σκόρ η ομάδα των Ανατόλια Τζαζ. Στην αντίπερα η ομάδα των Πολύχνη 5 Goat έχει 2 ήττες. Έχει ήττα την ομάδα των Κοτάκης στο πρώτο παιχνίδι με 54-74, στην προηγούμενη αγωνιστική υπήρχαν τους Πουέμπλα με 77-72. Πάλι βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο ευάλωτη άμυνα με σχετική διαφορά, μέσο όρο 73-2 φορτ στους δύο αγώνες. Στους υπέρ, πάμε σε τα στατιστικά τα οποία φτάνουν κοντά στο 66 κατά μέσο όρο, 54-72. Οπότε καταλαβαίνετε την διαφορά στους πόντους. Ένα παιχνίδι το οποίο εκείνη ώρα, λέω ξανά, βάσει τις εικόνες, τους προηγούμενους αγώνες και αποτελέσματα, πλεονέκτημα στην ομάδα των Ανατόλια Τζαζ. Αλλά καλώς ήρθατε στο μπασκετάκι, να το πούμε πολύ απλά. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αυτά θα πούμε για αρχή από την πλευρά της ιστορικού των δύο ομάδων. Και θα το γράφει και φάουλ, το οποίο θα πετύχει ο Πάδος και της Μανουήλ. Από την πλευρά του Ανατόλια θα αναφέρει πριν στην ισοπαλία. Αναφέρουμε το Μητρόδη, γιατί υπάρχει πιο δυνατή χάτζη Μανουήλ του μείου 44. Θα της μείνει εκτός εικόνας. Οπότε, Πάδος και της Μανουήλ. Τώρα βλέπετε και τον Δημήτρη που έχει στο rebound. Δεν χρειάζεται, το καράφι είναι κλεισμένο. Και είναι το 3-2 για την ομάδα των Ανατόλιας Τζαζ. Για απάντηση δεν δίνεται τον Νταβίδη άμεσα. Οπότε πάμε να δούμε την ενθουσιασμό με τον Πατελίδα να σκοράρει, να κάνει το 5-2. Θα πάρει σε μια γρήγορα την πρώτη διαφορά, την πρώτη καλή διαφορά για την ομάδα των Ανατόλια Τζαζ. Και την καλή διαφορά είναι για πάνω από 2 πόντους, όπου δηλαδή στην επόμενη φάση δεν θα μπορέσει με άμεσο καλάθι να πάρουν προβάδισμα οι αντίπαλοι. Και θα με ρωτήσετε, μα το υπερήτως καλάθι και φάουλ στην πόντου που συμβαίνει, εφόσον λέμε άμεσο, οπότε για τρίποντο ή τρίποντο δεν θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να φτάσουν. Το λέμε η πρώτη εμφαλή διαφορά. Και εδώ πέρα σε δεύτερη προσπάθεια δεν έχουμε ούτε σε τρίτη καλάθι από τα Τζαζ, όπου δεν καταφέρανε σε τρία να σχολάρουν. Να υπάρξει η απάντηση όμως, να υπάρξει η μείωση για το Σιάδης, τον Νταβίδη, βαλεκτός, θα πάρθει το σούτ και είναι έστοχο κατά χέρι του Ατματζίδη. Τεχνίζει στην ισοπαλία. 5-5. Φτάνουμε δηλαδή πλέον στην ισοπαλία. Σήμερα ήδη μισό το 0-0 και δεν υπολογίζουμε το 2-2 γιατί είχε πληματική βολή. Πατελίδας δεν καταφέρει να σκοράρει, το rebound είναι στα χέρια του Μάτα. Προσπάθεια στα χέρια του Καλλιόρα δεν είναι επιτυχημένη. Θα πάει μπάλα στα χέρια των Ανατόλια Τζαζ. Χατζη Μανουήλ, πάσα στον Δούγια. Πατελίδας, ένας κίνδυνος άντρας και παραμένει στο Ανατόλια Τζαζ, αλλά η άμυνα ήταν εκπληκτική. Από τα χέρια του
Ασματήρι. Με την επίθεση Χατζημανούλη. Πάμε στο Χατζημανούλη τα σκοράρει. Δαβίδη με την μπάλα στον Θεοδοσιάδη. Σούτο Καϊόρα χωρίς στόχο. Βρίσκεται ένας στους Ανατόλιας Τζαζ. Και έχουμε το μπλοκ, το οποίο έρχεται λίγο απρόσμενα. Κατσιμανούλη το σούτ δεν είναι έστοχο. Rebound για την ομάδα των Πόλεχνη 5 goal. Καλλιόρας δεν είναι στοχή. Παταλίδα στο rebound. Θα κατεβάσει ήρεμα για πολύ ωραία πάσα στο κενό της άμυνας για να δώσει βάθος στην επίθεση. Και το καλάθι για τον Κατσιμανούλη. Επίδεση για το πολύ φερντ γκολ. Πάνω είναι πίσω με τέσσερις. Το σκορ Ματζίδη δεν είναι επιθυμένο. Τα δύο Πατελίδας. Για πούμε φάουλ το οποίο θα κάνει ο Ματζίδης. Πάνω στη κίνηση. Δύο βολές στα χέρια του Πατελίδα. Πρώτη έφεση, double score προς το παρόν. 10-5. Να δούμε και τη δεύτερη βολή. Καφή έφεση. Στις 6 διαφορά. Αντζίνη Γολό που κατεβάσει. Θα πάρει και το σουτ. Έστοχο με πολύ άψιλη καμπύλη. Δεύτερη το σκορ. Πατελίδα στην μπάλα στον Χατζημανουήλ. Από εκεί στον άλλο Χατζημανουήλ. Θα πάρθει το σκορ τον Μπάμπη. Χατζημανουήλ δεν σκοράρει. Rebound από τα χέρια του Παρισάκη χωρίς αποτέλεσμα. Καλλιώς θα τρέξει. Δεν θα σκοράρει. Αλλά θα πάρει το φάουλ. Αλλαγές από την πλευρά των Ανατόλιας. Πρώτη βολή έφυγε και από Καλλιόρα. Δύο στις δύο οι βολές, διαφορά στο καλάθι. Κατεβάζει ο Θερμίδης. Μάμπης Χατζημανουήλ. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Πατέλιδας δεν σκοράρει εδώ πέρα. Χατζημανουήλ Γολό κατεβάζει. Δαβίδ το σουτ δεν μπορεί να σκοράρει. Ευκαιρία για τους Jazz να πάμε με διαφορά. Το πρώτο σουτ δεν είναι έστοχο. Σε δεύτερο χρόνο Πατελίδας. Χατζημανουήλ. Μπάλα θα περάσει σε αυτήν του Παρισάκη. Καλά Πατελίδας και σκοράρει. 13-9. Χατζημανουήλ κατεβάζει την ομάδα των Πολύχνη Πακ Κόουτ. Πολύ ωραίο τον Νταβίδη. Όμως με τα βήματα προς τον Καλλιόρα δεν είναι ευτυχισμένοι. Πατελίδα στην μπάλα
στο χέρι του Παρισάκη. Εύκολο σουτ. Ανεβαίνει διαφορά στους 6. 15-9. Και μένουν 2-35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κατζή Νικολάου. Νταβίδη να δώσει την απάντηση. Αλλά φαίνεται αναπάντητη. Με ηρεμία μπάλα στα χέρια του Νοτζάζ. Πατελίδας. Βήματα. Και έχουμε time out για την ομάδα των Πολύχνη 5 Gold, το οποίο είναι πίσω με 6 πόντους αυτή τη στιγμή, με 2 και 10 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου στο 15-9. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out στην ομάδα των Πολύχνη 5 Gold. Κάνει για πολύ ωραία κυκλοφορία. Νταβίδη, η μπάλα έξω, καλλιόρα στο σουτ, έστοχο. 15-12. Διαφορά ήδη κατεβαίνει στους 3, πολύ άμεσα. Ευθεμίδης, πάρα στον Χατζη Μανουήλ, ξαναπεί στον Ευθεμίδη. Πατελίδας, δεν μπορεί να βρει κάτι διάδρομο. Πάρα στον Χατζη Μανουήλ. Αλεξάκης θα πάρει το σουτ, δεν θα στοχίσει. Ευκαιρία να δει διαφορά στο πόντο. Έχουμε και στο παλία την ομάδα των Πόλης Βεργκού. Δαβίδη μπάλα στον Καλλιόρα, θα πάρει το σουτ. Δεν ήταν καλή ώρα. Ανεβαίνει ο Θεμίδης. Πατελίδας. Ξανά στον Θεμίδη θα πάρει το σουτ. Δεν μπορείς να ξεκίσει. Κατζη Νικολάου γρήγορα και ωραία για τον Καλλιόρα. Και έφυγε για φάση στο πόντο. Το τελευταίο λεπτό πλέον. Διαφορετική η ομάδα του Πολύχνης από που ξεκίνησε, από που γύρισαν το time out. Και λόγω τον Νταβίδη. Και παραφορά όμως ο Πατελίδας στο σκοράρι. Κατζη Νικολάου ελεύθερος θα πάρει το σουτ. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ευκαιρία για την ομάδα των 5 Gold να πάρουν τη διαφορά στο τέλος του περίοδου. Τα υπόλοιπα δεύτερα δηλαδή που έχουν απομείνει. Πατελίδας. Δεν σκοράρει. Απομένουν 5 δεύτερα. Καλλιόρας θα παίξει όλο το γήπεδο. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 17-14 υπέρ τους Ανατόλια Jazz. Ξεκινάμε για τη δεύτερη περίοδο λοιπόν με την μπάλα στα χέρια των Polygon 5 Gold, και η οποία είναι πίσω με 3 και στιγμή 17-14 και ο Καλλιόρας δεν μπορεί να φέρει την ισοπαλία. Αλεξάκης δεν σκοράρει. Πατελίδας δεν τριντάμε να κλείνουμε 4. Εμείς θα σημαντούμε και πάρα σε κάνει το χατήρι. Με κανιά 14 του τόρ. Τον Πολύχνη 5 Gold. Καλλιόρας. Ξανά Χατζη Νικολάου. Θα περάσει πολύ ωραία αυτή την μπάλα στο καλάθι. Μανά από το χέρι. Ξανά διαφορά κατεβαίνει στους 3. Κυκλοφορία για την ομάδα των Jazz. Αλεξάκης. Ετοιμαζούν γρήγορα στα χέρια του Εφρεμίδη να πάρει το σουτ, δεν θα σκοράρει όμως. Γρήγορα στον εφηδιασμό θα δούνε και δεν φάλω τον Καλλιόρα.
δύο βολές στα χέρια του Σκαλιόρα, του Καλιόρα. Να φέρει τη διαφορά πιο χαμηλά. Μία στις δύο διαφορά κατεβαίνει στους 2-19-17 στα πρώτα ούτε 1,5 λεπτό. Η δεύτερη περίοδο. Αλεξάκης. Πολύ κυκλοφορία. Πολύ με τον Μυρό του Δαβίδη. Στη πάσα που προσπάθησε να περάσει ο Χατζόπουλος. Μπάλα ξανά στα χέρια των Αντώνια Τζαζ. Αλεξάκης στην μπάλα στα χέρια του Θεμίδη από εκεί. Το Χατζόπουλο που δεν σκοράρει. Δαβίδη. Χατζηνικολάου. Μπάλα θα περάσει στο Καλλιόρα. Ξανά Χατζηνικολάου. Δεν παίρνει την πάση, είναι το κλέψιμο. Η ευκαιρία για το Σπεζιάλ. Δεν έρχεται καθώς υπάρχει φάουλ του Νίκου Καλλιόρα. Πάνω στον Θοδωρή Αφνεμίδη. Μανουήλ Δημήτρης στα χέρια του Θανάση Δούλια. Παρισάκης. Πάνε στην κυκλοφορία η Τζαζ να βρουν το ανοιχτό σημείο της άμυνας. Δεν το βρίσκει ο Δούλια και το εκμεταλλεύεται. 21-17. Ανάσα. Θα σου πάμε την ομάδα των Ανατολία Τζαζ. Δαβίδη δεν μπορεί να ξαναμοιράσει τα καρδιά κάθε στιγμή. Θεμίδη στην μπάλα. Δουλειά στα χέρια του Παρισάκη. Δεν υπάρχει το καλάθι. Θα τον Νικολάω στο rebound. Καλλιόρας. Καβλίου Δαβίδη. Μπάλα δεν κάνει χαρτίρια ιδιαίτερα σήμερα. Ο Μαζίδης κερδίζει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα γίνει από τον Εθρεμίδη και δύο βολές στα χέρια του Ματζίδη. Πρώτη βολή άστοχη. Δύο στις δύο οι βολές. Το φάτο δεσσάρων παραμένει. Τους Τζαζ. Πατελίδας. Θα αφήσει ωραία το Παρισάκη που θα πάρει το καλάθι. Ανεβαίνει διαφορά στους 6-23-17. Καλλιόρας. Το Χατζηνικολάου. Ο Ματσίς δεν βλέπει την πάσα. Είναι το κλέψιμο της Ανατολίας Τζαζ. Παρισάκης, πολλές έκανες με τον Δούλια και το καλάθι. Διαφορά έρχεται στους 8 πλέον. Δαβίδη, θα κατεβάσει. Φάουλ. Το οποίο θα οδηγήσει σε δύο βολές. Πέφτει τον πόλη την 5 goal. Και είναι να μειώσουνε. Συνεχίζει η μπάλα να είναι αχάμπαρη και να περιχαμπάρει τις προσπάθειες στον πάντα στον Πόλιγαν Φάιντ Γκόουτ. Αλλάζει σκηνικό στο δεύτερο. Να πούμε την Στεφάνη στην πίσω πλευρά της. Και μπαίνει. Πατελίδας. Θα πάρει προσπάθεια και να στοχίσει. 27-20 μετά από σχεδόν 4 λεπτά κατήγως από 4 λεπτά που έχουν περάσει. Χατζηνικολάου. Το σουτ έσοχο. Εξπέρτσι φιλικά μπήλη.
πόδια σε κάθε βάση. Πατελίδας στην μπάλα στον Χατζημανουήλ. Ξανά Πατελίδας. Εφρεμίτης. Ο Δούγιας θα πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει τους πόντους. Θετικό rebound. Και εδώ η μπάλα δεν βοηθάει. Καγιώνας. Πάει μόνος του. Θα πάρει το σουτ το ταμπλό και θα στοχίσει. Κατεβαίνει διαφορά στους 3-27. Έχουμε στους 2-27-25. Λάθος ο Λουπίνα για το 24. Έτσι Μανουήλ, τα χέρια του Παρισάκη. Θα δώσει ανάσα. 29-25. Δεν δώσει άτσα κατεβάση. Χατζη Νικολάου. Πολύ κυκλοφορία, Νταβίδη το σουτ. Δεν βοηθάει μάνα σήμερα καθόλου. Του ξύλου των θεμάδων Πολύχνης. Γεμίζει τον Πατελίδα. Γεμίζει η συγγνώμη πάνω στο Πατελίδη. Πάρα δεν την μπαίνει. Καλή ώρα όπως έχουμε δει σήμερα ορμόμενος. Και καλά κάνει με τέτοια αποτελέσματα. 29-26. Παρισάκης για την απάντηση, τη δίνει. Θα είναι διαφορά ως 5-31-26. Νικολάου, Καλλιόρας. Φτιάχνει τις επιλογές του. Κατ' την Νικολάου, θα πάρει το σουτ. Τώρα δεν είναι στόχο. Λεωδοσιάδης θα κρατήσει την μπάλα και τον εαυτό του εντός αγωνιστικού χώρου. Καλλιόρας, Νταβίδη ελεύθερος. Και στόχος. Στους τρεις πάλι διαφορά. Στους 2, 31-29. Εφρεμίδης. Μπάλα στον Χατζη Μανουήλ. Έστοχος και αυτός. 33-29, το παιχνίδι δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές. Είναι αυτή η μικρή ελάχιστη διαφορά που κρίνουν οι Ανατολία Τζαζ. Νταβίδη, δεν σας κοράρει. Κεφάλου του Χατζη Νικολάου. Πάνω στην διεκδίκηση, πάνω στο Δούγια. Δεύτερο ομαδικό. Είναι ο Θηλαμίδης, περνάει εντός αγωνιστικού χώρου ο Γατζόπουλος την πλευρά των Ανατόλια Τζαζ. Χατζη Μανουήλ. Μια πολύ ωραία κυκλοφορία. Και έξω από το σουτ. Από μεσαίες αποστάσεις. Μεσαίες αποστάσεις. Δεν έχει χαθεί ο Μπάμπης Χατζημανουήλ. Η διαφορά έχει χαθεί λίγο την πλευρά των πολυμηχανικών, γι' αυτό και το time out. 35-29, 2-54 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν το time out. Κατοχή στα χέρια των πολυμηχανικών, οι οποίοι είναι πολύ κοντά 6 πόντων των αντιπάλων τους. 35-29. Και δεν μπορούμε σε αυτήν την επίθεση να δούμε κάτι για να γίνεται το κλέψιμο. Δουλειάς, εφόσον μπορεί να σκολάρει, θα πάρει εν τέλει έστω και με πόλια το rebound, θα πάρει όμως και το καλάθι, θα πάρει και το foul, θα πάρει και τη διαφορά από σπαρόν στους 8, θα δούμε αν θα πάρει και τον 9 με τη συμπληρωματική του βολή. Έχει βολή 38-29 στους συν 9, ο Τζασπάμε νωρίτερα δηλαδή. Καλλιόρας στον Χατζη Νικολάου, θα βρει το σουτ, θα βρει και το καλάθι. Για φορά κατεβαίνει ξανά στους 6. 38-32, 2-20 για το τέλος δεύτερης περίοδου.
Θα κατεβάσει ο Δούγιας. Παρισάκης. Χατζόπλος ο σκοράρι. Και έχουμε ένα μικρό τραυματισμό του Κυριακίδη. Ποιος θα βγει εκτός. Θα περαστεί μέσα ο Μάτας. Δύο λεπτά πλέον. Καλλιώς παίζει το Δαβίδη. Μάτας ρεθεί το στόπ πριν γίνει πάσα από τα χέρια του Χατζόπουλου. 12 δεύτερα στα χέρια τον Πολύχνη και παραμένουν την παρεμβολή του Παρισάκη. Δαβίδη, φάουλ χαμηλά. Είχαμε τρίτο καλά. Η διαφορά μεταξύ διαιτητών να φανεί. Να δούμε αν είναι το φάουλ χαμηλά. Μπάλα, όχι δεν μετράει καλά, η μπάλα είναι χαμηλά. Έχουμε το φάουλ χαμηλά. Παραφορά οπότε το φάουλ έχει δώσει χαμηλά. Δαβίδη. Είναι το τέταρτο μαζικό, απλά να το αναφέρουμε. Παρισάκης. Βαμίδια γρήγορα για τον Χατζόπουλο. Εκτείνει το κορμί του, δεν σκοράρει. Έχει ο Πατελίδας όμως. Από πίσω σαν τρέιλερ. Σκοράρει. Νικολάου και η μπάλα για τους Ανατόλια Τζάζ. Ανατόλια Τζάζ κατοχή για το 1-16 που υπόλοιπεται το συν 10 ασφάλεια τώρα. Ελάχιστη διψήφια. Παρισάκης στην μπάλα. Αντζημανουήλ, μπάλα και τον μπλοκ από τον Δαβίδη. Τον Παρισάκη. Καϊόρας. Δεν βρίσκει τους πόντους του. Τελευταία 45 δεύτερα. Πλέον. Πατελίδας δεν σκοράρει, Δαβίδη προλαβαίνει. Αφήνει στο Χατζη Νικολάου. Μισό λεπτό υπολείπεται. Και έχουμε το καλάθι. Μία επίθεση. Και αφήνει στα χέρια τον Αντώνιο Φτζάς. Και έχουμε βήματα τα οποία χρεώνεται ο Δούγιας, όπου δεν θα αφήσει την ομάδα του να πάρει την τελευταία επίθεση. 11 πλέον τα δεύτερα, όλα στα χέρια της ομάδας των Πολύχνη. Δαβίδη δεν είναι στοχή, έχει χρόνο για δεύτερο σουτ. Ούτε εδώ και έχουμε τη λύση της δεύτερης περίοδου. 42-34 για την ομάδα των Ανατόλια Τζαζ. Αυτή και την τρίτη περίοδο στον αγώνα, ο οποίος έχει αρκετή πίεση. Παρότι διαφορά είναι του 5-8 με 10, η ομάδα πήραν υπέρ της ομάδας των Ανατόλια Τζαζ. Δεν σημαίνει ότι η ομάδα της Πολύχνης δεν αντιστέκεται. Αγκεπλώς 45-4. Οι φάσεις που έχουμε δει αυτό είναι αρκετά δυναμικές. Γι' αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος. Η απάντηση δεν έχετε σε πρώτο χρόνο. Από τον Χατζη Νικολάου και μετά τον Ματζίδη. Πάνε στην ταχύτητα. Πάντως είναι το τρίποντο νωρίτερα το εύστοχο του Πάντως του Παρουλίδη. Μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα το σούτου
έχει στοιχειώσει τους αντιπάλους. Όπως και αυτό από τα χέρια του Αλεξάκη. Πρώτη φορά που κάνουμε σε αυτά τα επίπεδα, συν 14 πλέον. Ας δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Είπαμε μπάλα, δεν κάνει εύκολα τα χατήρια. Ότι βρίσκει ταπλό δεν είναι πάντα μέσα. Αλεξάκη θα περάσει. Καθαρή άμυνα από τον Νταβίδ και τον Αθματζίδη. Διαβάζει τον Νικολάου. Νταβίδ το σουτ έστοχο. Ναι, απάντηση προηγούμενες επιθέσεις. Τον προηγούμενες έστοχες επιθέσεις στον Ανατόλια Τζάζη. Πάμε στον Τζιμανουήλ, θα πάρει το σουτ. Βρήκε και το Φιλιάνο Χάσπιον. Έγινε και αυτό το πρόγραμμα σήμερα. Καλλιόρας, καλάθι και φάουλ. Αλλάζουν γρήγορα τα δεδομένα. Ο 14 έχει την διαφορά. Κατεβαίνει κι άλλο. Η ομάδα των Ανατόλιας Τζαζ. 40 πλέον η ομάδα των Πόλιχνη 5 Gold. Πατελίδας. Δεν μπορεί να σκοράρει το χούκ αυτό. Καλλιόρας θα τρέξει. Δαβίδη από απόσταση. Βρίσκει το καλάθι και έχουμε γρήγορα το time out από την ομάδα των Ανατόλια Τζαζ. Σας είπαμε, διαφορά δεν λέει πολλά ακόμα και σε διψήφια. Η ομάδα των Βολίδη 5 Gold δεν αφήνει τίποτα. Επιστρέφω το time out που πήρε η ομάδα των Ανατόλια Τζαζ σε ένα παιχνίδι, είπαμε, το οποίο δεν κοιτάζει διαφορές. Γιατί η αντίδραση μπορεί να υπάρξει πολύ εύκολα. Είδαμε ήδη την ομάδα των Polyphony 5 Gold να ανατρέψει 10. Να κλείνει διαφορά γρήγορα. Συγχωρείτε. Να κλείνει 10 πόντους. Αυτή η διαφορά έχει ευκαιρία και για άλλους. Είναι στους μείον 4 πλέον τώρα τους 14. Να μπορούν να μειώσουν, ναι, ακόμα περισσότερο. Νικολάου μέχρι μέσα και σκοράρει. 47-45. Έτσι Μαγουλής ο Παρισάκη. Μια ωραία κυκλοφορία με ηρεμία μέχρι μέσα και έχουμε βήματα τα οποία θα κάνει ο Αλεξάκης. Και θα βγει και αλλαγή κιόλας, θα περάσει μέσα ο Πατελίδας. Θα μπει και ο Δούγιας στη θέση του Δημήτρη Χατζημανουήλ. Κατ' Νικολάου, θα πάρει στους δύο. Νταβίδη. Και δεν θέλει ούτε να το πει σε τούτο λιπάντο τον Φαντζίδη. Καλά ο Νταβίδη. Καλλιόρας θα πάρει το σουτ. Και έχουμε ανατροπή πλέον. 47-48. Μετά από σχεδόν τον αγώνα θα αναφερθεί μπροστά η ομάδα και ο Πόλιχνη 5 Gold. Για πάση σε δείτε το Δούλια. Πόδι. Θα αναπτύξει σε πόδι. Οπότε δεν υπάρχει rebound. Κατοχή στην Ανατόλια Τζαζ. Χατζόπουλος είναι παραφορά για τον Δούγια. Παρισάκης. Υπάρχει το κόψιμο στη πάσα. Νικολάου. Ζυγίζει το σουτ.
Δεν συγχύστηκε καλά όμως. Δεν έχει απώλεια η ζυταριά. Λούγκιας. Πολύ αστεγασιά. Επόμενα μπλόκα που το αφήνει. Καλλιόρας βγαίνει μόνος του. Και αφήνει την πάρα του καλά. Το φύγει τρία. Η ομάδα. Τον πολύχνει παλιτός. Επιθετικό φάουλ, το οποίο χρεώνεται ο Χατζόπουλος. Τον πολύχνει 5 goals και για να αναπτύξει διαφορά και έχουμε τις 3 βολές και έρχεται ο Καλλιόρας. Και για να ανεβάσουν τη διαφορά τους. Και time out για την πλευρά του Ανατόλια Τζαζ πριν τις 3 βολές του Νίκου Καλλιόρα. Επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν μετά και την διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ. Παρισάκης, πολλή εκλοφορία. Χατζημανουήλ. Από τα λίγα που δεν έχουν στόχο σήμερα, τα χέρια του. Με την Νικολάκη τον Καλλιόρα τα αφήνει. Θεοδοσιάδης δεν σκοράρει. Πατελίδας. Και έχουμε φάουλ, το οποίο χρειάζεται ο Χατζη Νικολάου. Πρώτο αδικό. Παραφορά την μυπλά για γραμμή. Πατελίδας στην μπάλα, Χατζημανουήλ. Καλή άμυνα, φράση εκτός ολοκλήρωσης ο Χατζηνικολάου τον αντίπαλο. Και ο Καλλιόρας εκτός μπασκέτας στην μπάλα και σκοράρει. Πατελίδας, Χατζημανουήλ το σουτ. Έστοχο, το διαθέτει κατεβαίνει στους 3 πλέον, 53-56. 45 για το τέλος της 3 περίοδου. Χατζηνικολάου. Δαβίδη. Δεν δίνει την απάντηση. Πατελίδας θα τρέξει. Και έχουμε φάουλ του Δαβίδη. Δεύτερο ομαδικό. Συγκέψη για αντιαθλητικό. Δεν πήγε απλά για όμως. Δεν μου κάνει, πάτε με κόλλησε. Και απλό φάουλ δίνει τελικά. Δεύτερο ομαδικό. 53-56 το σκορ. Πάμε τον Θεοδοσιάδη. Τρίτο ομαδικό. Βαντζίδη να δικλεύει, να αφήνει στην πάση Καλλιόρα. Και φάουλ του Χατζη Εμμανουήλ. Δύο βολές στα χέρια Καλλιόρα. Πενταδύο, 56 ο σκορ.
αστοχή. Ανεβαίνει διαφορά. 5-52-57. 52-58, 6 πλέον. 1 και 7 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κατεβάζει ο Θερμίδης. Χατζημανουήλ. Το σουτ από τον Αλεξάκη. Το μία στόχο παραμένει η μπάλα. Δεν κεράβαινε το καλάθι, δεν θα μετρούσε, ήταν εκτός χρόνου. Ακαθέγγει την πατελίδα. Η 41 δεύτερα. 24 από αυτά, στα χέρια. Τον Πολυφάκο, το δεν θα είναι τελικά. Γρήγορη επίθεση και άσπαση κιόλας. Πατελίδας μέχρι μέσα. Το αφήγει, το σκοράρει. Θα κατεβάσει τη διαφορά. 4. Μία επίθεση και απομένει 1,5 δευτερόλεπτο μετά. Δαβίδη, καλλιόρα στο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Τελευταία 7 δεύτερα. Εμμανουήλ. Να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει. Το καλάθι βλέπετε δεν είναι φυσικά εντός χρόνου. 54. Και οδεύουμε για την τέταρτη και τελευταία μάλλον περίοδο. Τέταρτη περίοδος, άκρος καθοριστική, διαφορά μικρή, 4 πόλεις. Πολλά μπορούν να γίνουνε. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει σε μια τόσο μικρή διαφορά. Καλλιόρας, πάνω στο χέρι Νικολάου. Χωρίς καλάθι. Πατελίδας, Χατζημανουήλ μόνος του. Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τον ενδιασμό. Πάει σε σουτ. Και θα φέρει διαφορά στο πόντο πλέον. Άλλο παιχνίδι. Άλλο εντελώς παιχνίδι. 53, 57, 58. Καλλιόρας. Και τον Δαβίδη. Θα πάρει το σουτ, το οποίο δεν θα είναι έστοχο. Εφρεμίδης, Δημήτρη Χατζημανουήλ. Σαν Εφρεμίδης, συνεχάζει ο Χατζημανουήλ. Και από εκεί στον συνεπίθετο που ξαναβάζει το μάτι μπροστά μετά από αρκετή ώρα. 60-58. Γρήγορα έχουν ανατρέψει η Ανατολία Τζαζ. Κατζη Νικολάου. Πάντο σουτ και... και φάουλ το οποίο κάνει ο Εφρεμίτης στον Κατζη Νικολάου. Το οδηγεί στην γραμμή των βολών. Πρώτη βολή άσοχη. Δεύτερη έστωση. Η επίθεση η ομάδα των Τζαζ, οι οποίοι είναι χαμένοι. Πάντω που και την πατήλα χαμηλά. Πάντω του Χατζη Νικολάου, τρίτο προσωπικό, πρώτο μαδικό. Πατελίδας, μπάλα στον Χατζημανουήλ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Χατζη Νικολάου. Δαβίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Την μπάλα βάλει πάνω μπροστά. Περίπτωση. Το κλέσιο του Χατζη Νικολάου. Καλλιόρας. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Είναι έξω τον Τεδοσιάδη. Και
αλλαγές. Από την αλλαγή του πλευρά των Πολυφερκών. Περνάει το παιχνίδι, μετά από αρκετή ώρα. Ο Κυριακίδης γίνεται εκτός ο Πάτας. Η Ανατολία Τζαμπ που είναι στο σύν 1 ως τώρα. Μπάμπης Χατζημανουήλ, δεν θα βρει καλάθι. Και η μπάλα στα χέρια των πόλης του Καϊντών. Καϊόνας Νταβίδη θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει ως καλάθι. Πατελίδας και φάουλ. Βρέτε τον Νταβίδη. Δεύτερο ομαδικό. Δύο βολές στα χέρια του Πατελίδα. Να ανεβάσει διαφορά. Πρώτη βολή άστοχη. Θα δούμε την δεύτερη. Δεύτερη είναι εύστοχη, η διαφορά ανεβαίνει στο 2-61-59. Νταβίδη. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγώνα. Καλιώνας. Κάνει εκλογές, Χατζη Νικολάου. Φαουλ χαμηλά, το οποίο θα γίνει από τον Φρεμίδη. Δεύτερο ομαδικό. Μπάς ο Χατζηνικολάου για να κατεβάσει. Κάνουν την επίθεση. Διακίδης. Αφήνει για τον Καλιώνα. Και έχουμε επιθετικό φαουλ. Διακίδη. Κατοχή θα είναι και της Ανατολία Τζαζ. Έχουν περάσει από τα 3 και 15 της τέταρτης περίοδου. Κατεβάζει Φρεμίδης. Πάμπης Χατζημανούλ. Κατάσταση επιλογή. Ίσκει τον Αλεξάκη. Και έχουμε φάουλ του Νταβίδη πάνω στο σουτ. Τέταρτο ομαδικό. Νωρίς κιόλας. Μετά από 3,5 λεπτά. Ατματζίδης στη θέση του Κυριακίδη. Έστω έχει πρώτη βολή. Διαφορά στους 3, 62-59. Δύο στις δύο. Διαφορά ανεβαίνει στις 4. 6,5 λεπτά για το τέλος. 63-59. Κατ' Νικολάου στον Νταβίδη. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει γιατί μαζί στο rebound. Κατ' Νικολάου. Καθέτει αφορά στο πόντο. 63-62. Απαιχνίδι το οποίο έχει τρομερή ένταση. Σχετικά Πατελίδας και τον Χατζημανουήλ. Αλεξάκη. Δημήτρη Χατζημανουήλ. Πολύ ωραία και τον Αλεξάκη. Ο οποίος δεν μπορεί να σκοράρει. Έχουμε φάουλ του Πατελίδα πάνω στον Ασματζίδη. Τρίτο ομαδικό. Αλλαγή για την ομάδα των Ανατολία Τζαζ. Θα πέρασε πάλι στη θέση του Αλεξάκη. Κατ' Νικολάου.
Αγιώρας θα πάρει το σουτ. Δεν είναι στοχή. Για να παραμένει στο πόντο. Πατελίδας. Φελέ πολύ ωραία ένας από δύο. Και μπορεί να σκοράρει το ριβάνο του Κιώργου Κατσινικολάου. Στον Καγιώρας. Ο οποίος θα σκοράρει. Ήθελα να τρέξει τα δεδομένα 63-64. Λίγο από τη μέση της περίοδου. Αντιμανουήλ από απόσταση. Δεν σκοράρει. Λιμπάνω ποιον. Ρομπούγια. Τον Λαβαρισέγγι σχολείται. Και κλέψιμο και μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Αρτοματζίδη. Καγιώρας. Δαβίδη μέχρι μέσα και έχουμε φάουλ κερδισμένο, τέταρτο βαθμό. Αλλαγή στην πλευρά των τσουβάλων από το 5 goal. Θεοδοσιάδης εκτός. Κυριακίδης εντός. Τέσσερα και 38. 63-64 υπέρ της ομάδας των πολύχρη 5 goal. Ότι πολύ δεν είναι εύστοχη. Δεύτερη. Την μπάλα. Τα χέρια. Όλο ο φόρος του Five Goal. Τον Παρισάκη μπάλα έξω στην εκδίκηση που είχε με τον Κυριακίδη. Καλλιώνωσε με παραφορά σχέδιο του Χατζηνικολάου. Θα πάρει το σουτ. Και ανεβάζει διαφορά στους 4, 63-68. Κάτι παιχνίδι είπαμε και πάρα πολύ νωρίς. Ότι έχει πολλά να δώσει σήμερα. Το βλέπουν και τις δύο ομάδες αυτό. Παρισάκης. Και θα κρατηθεί μπάλα. Σε πιάνουν χέρια. Παρισάκη πάλι. Καλλιώνας. Θα κλέψει και μπορεί να κρατήσει όμως. Άλλα στα χέρια των Ανατόλια Ζάζ. Ευκαιρία να κατεβάσουν τη διαφορά. Πάμε στο παιχνίδι. 63-67. 4 λεπτά και 8 δεύτερα υπολείπονται. Ζούγιας για τον Μπάμπη Χατζημανουήλ. Χατζόπουλος μπάλα. Θα πέρασε στο Πατελίδα ξανά Χατζόπουλος. Θα σκοράρει. 65-67. Λιγότερα από 4 λεπτά. Τα οποία φαίνονται να είναι άκρως δραματικά. Καγιώρας. Από απόσταση σουτ. Χωρίς ευτυχία. Ευκαιρία να σου παρέσει μια τελευταία που έχουμε πράσει και μπροστά. 65-67. Μπάμπης Χατζημανουήλ με την μπάλα. Ζούγιας. Κατά Χατζημανουήλ. Πάμε μέσα Παρισάκη. Φάουλ. Φάουλ. Δοθή. Στη γραμμή των βολών. Λεόν. Τέταρτο προσωπικό του Ατματζίνη. Έστρος Παρισάκης. Διαφορά στο πόντο 66-67. 3-14. Και έχουμε ισοπαλία λοιπόν. Παραμένει
κάνει το άγνωστο. Αν θα είναι η τελευταία περίοδος αυτή. Δεν τώρα θα κρυθούν στο τελευταίο λεπτό. Περιμένουμε άλλα τρία για να δούμε το τέλος. Διακίνησε σκοράρι. Μπάσκετ του Δαβίδη όμως. Αντί Νικολάου. Καλλιώσει κάτι στο μισό τους. Από πολύ μακριά το σούτ. Παρακάτω στο Στεφάνι. Ευκαιρία για την ομάδα. Το Ανατόλια Τζαζ θα ξαναπέρασε το σαν. Δουλειάς. Ήταν επιλογές. Αντζημαλουή. Μπάλα. Δουλειάς περνάει στο Πατελίδα. Και δεν περνάει μπροστά στην ομάδα. Δεν μπαίνει το καλάθι. Καλλιώρας. Κατ' Νικολάου χρειάζεται στο Σταβίδη. Και είναι φάουλ. Και δύο βολές. Πέμπτο μαδικό. Πρώτη βολή από τον Δαβίδη. Εύστοχη. Μία στις δύο οι βολές. Και η μπάμπ των Πάτρων Αντζημαλουή. Και πάω του Κυριακίδη. Δύο βολές στα χέρια του Χατζημαλουή. Το σύνερα για τους πόλους με 5 goals. Και μετά και τη δεύτερη επίσης. Κατ' Νικολάου. Καλλιώρας. Και ανεβάζει για φάνος 4. 67-71. Άκρος δραματικό φινάλε. 2 λεπτά. Λιώνει οι υπόλοιποι ποτέ. Πατελίδας. Θα κρατήσει την μπάλα. Αντζημαλουή θα πάρει το σουτ. Έστοχο. 70-71. Σε λιγότερο από 2 λεπτά έχουμε το πιθανό φινάλε. Άρα ποτέ δεν ξέρεις τι έχει να γίνει. Αντζημαλουή μέχρι μέσα κερδίζει το φάουλ από τον Παρισάκη. 2 βολές στα χέρια του Νίκου Χατζηνικολάου. Μπορεί να διευρύνει αρκετά τη διαφορά. Μια ασφάλεια. Τώρα πλέον όχι όμως. 70-71 παραμένει. Με και τη δεύτερη. Και υπάρχουν τον Παρισάκη. Χατζόπουλος μπροστά, 72-71. Ένα και 20 πλέον. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Τελευταία 75. Και έχουμε το μεγάλο τρίποντο τον Καλλιώρα. 72-74. Θα γίνει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Χατζόπουλος και ισοπαλία το παιχνίδι. Και time out από την ομάδα των Bulls με 5 goal. 58 δεύτερα, όλα στην ισοπαλία και όλα θα κρυθούν στο τελευταίο αυτό λεπτό της αναμέτρησης. 58 δραματικά δευτερόλεπτα. Το σκορ 74-74.
Χατζόπουλος έφερε το χρήσιμο βαλές προηγούμενη επίθεση. Η ομάδα των Πολύχνη 5 goals έχουν ευκαιρία με οποιοδήποτε καλά θα περάσουμε μπροστά. Καλιώνας, φάουλ του Παρισάκη. Και είναι το πέμπτο προσωπικό, βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Αλεξάκης θα περάσει τη θέση του. Δύο βολές στα χέρια του Νίκου Καλιώνα. Πρώτη βολή έσοχη, 74-75. Δύο δεύτερα. Έχουμε πιθανότητα για ένα φινάλε γαλμένο από αρχαιολογικό θέατρο. Με τέτοια δραματική εξέλιξη. Πατελίδας, καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει όμως φάουλ από τον Ατματζίδη. Βγαίνει εκτός, πέμπτο και για τον Ατματζίδη, παίρνει στη θέση του ο Θεοδοσιάδης για τελευταία δευτερόλεπτα, τελευταία 22 δεύτερα. Δύο βολές. Προσβολή δεν είναι εφικτή, παραμένει διαφορά στον έναν. 74-76. Μηδέν στις δύο. Κατά την παρά, Καλιώνας. Θα τρέξει. Θα περάσει τις πάντες και κατά και την μπάλα. Και φάουλ του Χατζη Μανουήλ πάνω στον Νταβίδη, νομίζω έχει δώσει το φάουλ. Εννέα δεύτερα. Που μπορούν να κρίνουν ολόκληρο το παιχνίδι. Αν έχουν και οι δύο, η ομάδα του Αντώνια Τζάς είναι σε πολύ δύσκολο σημείο, αλλά η πρώτη δεν είναι μέσα. Παραμένει διαφορά των δύο. 74-76. Δεύτερη μέσα και time out από την ομάδα των Αντώνια Τζάς για τα υπόλοιπα 9 δεύτερα. Μια επίθεση που μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα τη δούμε μετά το time out όμως. 9 δεύτερα τα οποία μπορούν να κρίνουν όλο τον αγώνα. 74-77. Αλεξάκη σε μάνα φορά. Μάνα στο δούλια. Θα πάρει το σούτ και έχουμε φάουλ, 3 βολές. Με το χρονόμετρο να μην έχει προλάβει καν να κυλήσει. Φάουλ το οποίο κάνει ο Νταβίδη. Η αγωνία στο παρακόρυφο. Για όλους τους παρευρισκόμενους. Με την βολή εκτός. Δεύτερη μέσα, 75-77. Δούγιας θα φέρει διαφορά στο πόντο. Και το κάνει. Και φάουλ από τον Χατζη Μανουήλ. Πάμε στο Καλιώνα. Ένα δευτερόλεπτο πρόλαβε να τρέξει. Δύο βολές στα χέρια του Νίκου Καλιώνα.
παραμένει διαφορά στο πόντο. Καλλιώνα στη δεύτερη έστωση. 76-78, 8 δεύτερα. Θα δούμε πώς θα οδηγεί το παιχνίδι. Δούγιας. Πατελίδας. Λέω σκοράρι. Και έχουμε 78-78. Γραμματέα ενημερώνει ότι υπάρχει ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Θα δούμε τι έχει δοθεί σαν απόφαση. Δύο δεύτερα. Δύο δεύτερα απομένουνε. Και αυτά είναι στα χέρια των πολύχνη 5 Goat. Έχει δοθεί time out και περιμένουμε με αγωνία την επιστροφή των δύο ομάδων. Δύο δεύτερα, μία επίθεση, παιχνίδι σόβαλο. Τις καταστάσεις καταλαβαίνετε από μόνοι σας. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Αγώνας έως τώρα έχει μιλήσει. 78-78. Επαναφορά τον Νίκο Καλλιώνα. Θα δούμε ποιος θα πάρει την κατοχή. Κατ' Νικολάου, στη λήξη. Και έχουμε το τέλος. Προσωρινά. Το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην πεντάλεπτη παράταση μετά το 78-78. Ερχόμαστε στην παράταση λοιπόν. Το οποίο δεν έχουμε... Να σας πούμε, λέω... Ξέρουμε όλη τι σημαίνει παράταση. Παράταση λοιπόν. Το τι σημαίνει δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Καταλαβαίνετε τα πάντα. Ένα πεντάλεπτο το οποίο θα είναι στην τσίτα. Για να πούμε λαϊκά. Λοιπόν, τον Χατζημανουήλ. Δεύτερη χαμένη σε δεύτερη για την ομάδα του Ανατόλια Τζαζ. Καλλιώνας. Κρατάει την ηρεμή. Νταβίδη. Κρατάει μπάλα. Το προσωπικό. Μάτας. Δεν περνάει μπάλα. Πιέζεται ο Δούγιας. Θα περάσει τον... Δεν είναι και έχουμε φάουλ. Αναφορά γίνεται Πατελίδας. Επιθετικό φάουλ με τον Πατελίδα. Τέταρτο προσωπικό. Καλλιώς κατεβάσει με τα χίτικα. Κρεμίδησε το μαρκάρι. Έχει ομάδα και να βοηθήσει. Καλλιώνας. Τα σκοράρει. 78-80. Δεν θα το πέρασε κιόλας. Η αγωνία ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Βάζει να μην Αλεξάκης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Πατελίδας. Δεν μπορεί ούτε αυτός. Καλλιώνας. Κατσί Νικολάου. Κάνε επιλογές. Και δίνει το θέσιμο. Θρεμίδης. Αλεξάκης. Κατσί Μανουήλ. Και 80 όλα. Και έχουμε έκταστο. Μην κάνει τα κόρδινα του διδί. Περιμένουμε να βρω
υπόλοιπα 3 και 10. Τα οποία, όπως και η τέταρτη περίοδος, δείχνουν πολλά. Να μας φτιάξουν και εδώ. Καλά, δεν έχω τον Μάτα σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Την πάω από τον Δούγια. Ηρεμή την επίθεση. Ο Σρεμίδης. Πάμε σαν την Μανουήλ. Σρεμίδης. Πατελίδας. Το Δούγια και έχουμε φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Μάτας. Δύο βόλες αρχή για το Δούγια. Πρώτη λες εκεί, 81-80. Τον πολιτικό του Νικολάου. Και δεν γίνεται καλή συνεννόηση. Πάλα βγαίνει εκτός. Ευκαιρία να πάρουν ανάσα. 2 και 20. 142. Ελίδας, ένας κόλαρι, Δαβίδης στο rebound, την πάσα σε χέρια του Καλλιώρα. Νικολάου, ένας κόλαρι, Καλλιώρα στο rebound και φάουλ του Αλεξάκη. Δύο βολές σε χέρια του Καλλιώρα. Δεν έχει ανταποκριθεί. Δεν έχει καλά. Ούτε η δεύτερη παραμένει πάνω στους δύο. 82-20. 82-80 για την ομάδα τον Αντώνια Τζαζ. 2 λεπτά. Αντζε Μανουήλ. Αλεξάκη. Θα κάνει το κρέσιμο ο Χατζηνικολάου. Ο Δούγιας θα προλάβει. Όχι, δεν θα προλάβει. Μπάλα. Κάνει το λεγόμενο όπως θέλει μπρος πίσω. Πάλα φορά την ομάδα. Το βολή έχει 5 goal. Αντζη Νικολάου. Δαβίδη. Θα πάρει το σουτ. Δεν είναι στόχο. 1,5 λεπτό. Αντώνια Τζαζ μπροστά. Αντώνια Τζαζ με την μπάλα. Αλεξάκης. Πατελίδας. Στον Χατζη Μανουήλ. Θα ηρεμήσει ο Φρεμίδης. Θα είμαστε μέσα. Και έχουμε φαουλ. Δεν έχω τον Δαβίδη. Τέταρτο φάουλ του Χατζηνικολάου. Δύο βολές. Στα χέρια του Εφρεμίδη. Μπορεί να δώσει μια καλή ανάσα. Αλλά δεν σκέφτει φάουλ. Μπήρες στους δύο. Παραμένει εκεί η διαφορά. Καλλιώνας. Φάουλ τον Εφρεμίδη. Φάουλ
μπάλας και του καλή ώρα. Στην γραμμή των βολών. Πρώτη βολή έφεση, διαφορά κατεβαίνει στο πόντο, 82-81. 56 δεύτερα. Ξανά ισοπαλία λοιπόν. Όλο το παιχνίδι σε μία ευθεία. Momentum υπέρ κάποιες ομάδες δεν υπάρχει. Κατοχή όμως είναι για τους Jazz. Δούγιας. Και βήματα. Είναι βήματα. 40 δεύτερα. Και έχουμε time out την ομάδα των Ανατόλιας Jazz. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 40 τα σχετικά δεύτερα που έχουν απομείνει. Καλλιόρας Δαβίδη. Είναι πολύ καλή πίεση από Νικολάου. Δεν θα βρει στόχο. Και λοιπόν τον ποιον. Τον Αλεξάκη. Μία επίθεση στα χέρια του Αντώνη Τζαζ. Δεν τα πάει μέχρι το τέλος. 10 δεύτερα πλέον. Ακεμανουήλ. Πάρα στο δούλια. Αλεξάκης. Δεν έχει καλά φύ. Ακεμανουήλ. Και φάουλ στα 2 δεύτερα. Φάουλ στα 2 δεύτερα. 82-82. Το παιχνίδι μπορεί να κρυφτεί στα χέρια του Μπάμπη Ακεμανουήλ. Έστω και με μία εύστοχη βολή, το παιχνίδι μπορεί να είναι τελώς διαφορετικό. Μαλαγιές. Έξω ο Ντούγιας. Μέσα Εφρεμίδης. Σκακιστικές επιλογές. Δύο βολές, μπορεί ένα παιχνίδι. Ότι πολύ αυτό. Αν πήγα γράφει time out η ομάδα της Πολύχνης. Δεύτερη βολή. Την ομάδα των Bolini 5 Gold μπροστά από το Olia Jazz με 83-82. Τελευταία 2 δεύτερα λοιπόν. Θα το δούμε μετά το time out. 2 δεύτερα που φαίνεται σαν αιώνας πλέον. 2 δεύτερα μάλλον θα είναι το τέλος. Και αν είναι, για ποια ομάδα θα είναι υπέρ. Ερωτήματα που θα απαντηθούν πάρα πολύ σύντομα. Παρατηρήστε τις θέσεις. Δεν έχω κάποια προγνωσία. Τα δείτε δύο δεύτερα. Παρατηρήσεις διαιτητών. Πάμε τελευταία επίθεση. Κατ' Νικολάου. Συλλήξη. Και η μπάλα είναι έξω. 83-82. Σε ένα δυναμικό και άκρος επικίνδυνο παιχνίδι. Η Ανατόλια Τζαζ είναι νικητές. Τα παιχνίδι που βασικάζει μέχρι το τελευταίο σου. Και άμεση και μεγάλη εγρήγορση. Ένα παιχνίδι που συνεχίζει το σερί. Και των δύο ομάδων. Το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό. Το τέλος έφτασε. Νικητές Τζαζ. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε χαμένου σίγουρα την ομάδα των Polyfit 5 Gold με αυτή την εμφάνιση που έφτασε μέχρι το τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάντα μασκετικοί.